Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού είχε πολύ υψηλή συμμετοχή. Ομιλητές ήταν ο γεωλόγος και σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκας και ο σεισμολόγος Βασίλης Παπαζάχος. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι η Καρδίτσα είναι μια σύγχρονη πόλη με κτίρια που σε γενικές γραμμές πληρούν αντισεισμικούς κανονισμούς, οπότε δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Η μεγάλη διαφορά που έχει η Καρδίτσα σε σχέση με άλλες πόλεις είναι ότι η Καρδίτσα είναι μια σχετικά νέα πόλη. Είναι μια πόλη δηλαδή η οποία δεν έχει τόσο πολλά ιστορικά κτίρια, δεν έχει κτίρια τα οποία να είναι τόσο σημαντικά για τη τηρητήρια μνημεία, τα οποία ναι, είναι σημαντικά, αλλά δεν έχουν χτιστεί με κανένα αντισεισμικό κανονισμό. Συνεπώς, γενικά η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι τα κτίρια που έχουν χτιστεί στην πόλη της Καρδίτσας μετά το 1954, ιδίως μετά το σεισμό του 1954, είναι κτίρια που έχουν χτιστεί με βάση αντισεισμικούς κανονισμούς. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας πρότεινε να οργανωθεί στην περιοχή ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, το οποίο θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη συμμετοχή επιστημόνων. Έχω προτείνει στο παρελθόν, αλλά και επανέρχομαι πάλι, την δημιουργία ενός ανοιχτού πανεπιστημίου στην Καρδίτσα. Είναι ένα μεγάλο έλλειμμα αυτό, ενός ανοιχτού πανεπιστημίου όπου συνάδελφοι καθηγητές πανεπιστημίων αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες θα έρχονται 1-2 φορές το μήνα κάθε Σάββατο να αναπτύσσουν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε την αρχή. Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής σεισμολογίας Βασίλης Παπαζάχος αναφέρθηκε στη δυνατότητα μέσω πρόθεσμης πρόγνωσης των σεισμών. Βραχυπρόθεσμα δεν προβλέπονται οι σεισμοί. Αυτό που λέει μερικοί ήταν κύριος όμως δεν είναι λάθος, δεν υπάρχει. Γιατί είμαστε όμως στα χνάρια τώρα της λύσης, το να δούμε την επόμενη δεκαετία, κάθε φορά σε μια δεκαετία, να εκτιμάμε πού περιμένουν τους σεισμούς, ώστε εκεί να εστιάζονται τα μέτρα ετοιμότητας, ώστε τα μέτρα αυτά να είναι πιο αποδοτικά και οικονομικώς εφικτά. Ούτως ώστε αντί τα μέτρα ετοιμότητας να ξαπλώνουν σε όλη τη χώρα που δεν είναι δυνατόν, να εστιάζονται σε συγκεκριμένες περιοχές.